Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σκοπεύω να μιλήσω γιατί η υπόθεση σήμερα αφορά την πρόταση του συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο συνάδελφο, για τον κύριο Άκη Τζοχατζόπουλο. Αναφέρθηκαν όμως πάρα πολλά ζητήματα τα οποία άπτονται και της δικής μου θητείας στο Υπουργείο. Και ως εκ τούτου κρίνω σκόπιμο να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, θα ήθελα να στενοχωρούμε που ο κύριος Καρατζαφέρης έφυγε, γιατί θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα-δύο ζητήματα τα οποία ανέφερε και να απαντήσω λίγο και στον κύριο Υπουργό της Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Βεντζέλο, αλλά και στον κύριο Μπεγλίτη. Καταρχήν, να σας πω ότι είπε ο κύριος Καρατζαφέρης ότι αν εγώ χαρακτήρισα πλωτό φέρετρο το υποβρύχιο. Παραπέμπω τον κύριο Καρατζαφέρη, όπως παρέπεψα και τον κύριο Μπεγλίτη την επόμενη τη συνεδρίαση που βγήκε στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ και μου σύστησε να είμαι πιο προσεκτικός και του είπα να διαβάσει τα πρακτικά, διότι εγώ δεν χαρακτήρισα το υποβρύχιο, αλλά συγκεκριμένα είπα ότι αρκετοί από το πολεμικό ναυτικό θεωρούν ότι αν αυτό δεν έχει επιδιορθωθεί όπως πρέπει, τότε είναι πλωτό φέρετρο. Όπως εγώ δεν είπα ότι γέρνει ή δεν γέρνει ή ότι έχει τεχνικά προβλήματα ή δεν έχει, διότι και εσείς δεν μπορείτε να το πείτε, δεν το γνωρίζουμε. Μας το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες, μας το λένε εκείνοι που τα ερευνούν. Έτσι και για το συγκεκριμένο ζήτημα, και επειδή είμαι πολύ προσεκτικός στην εκφορά του δημόσιου λόγου και επειδή προσέχω πάρα πολύ για τα θέματα της εθνικής άμυνας και έχω ιδιαίτερη ευαισθησία όπως και εσείς, καλώ τον κύριο Καρατζαφέρη να ξαναδεί τα πρακτικά για να καταλάβει γιατί πράγματι το υποβρύχιο είναι περιουσιακό στοιχείο των ενόπλων δυνάμεων, είναι η ασπίδα μας. Εάν έχει επιδιορθωθεί, είναι τότε όπως πρέπει και κατά συνέπεια όλα τα άλλα μπορείτε να τα απευθύνετε στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και όσοι δημόσια λένε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ένα, για να ξεκαθαρίζουμε. Δύο, γιατί άκουσα ότι πρέπει να υπάρξει προανακριτική για όλους και ότι τα κάνουμε πλακάκια. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά θα μου επιτρέψετε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η ίδια η δικογραφία προσδιορίζει με διαφορετικό τρόπο ποινικές ευθύνες για Άκη Τζοχατζόπουλο όπως το αναφέρει και τυχόν ευθύνες μελών των υπολείπων κυβερνήσεων. Ούτε τα μέλη αναφέρει, ούτε τη λέξη ποινικές αναφέρει. Κατά συνέπεια έχει δύο σκέλη, Α και Β. Και δεν έχει για κανέναν άλλον υπουργό της επόμενης περίοδου ούτε ενδείξεις για το ότι πρόκειται ή μπορεί να υπάρχουν θολά ζητήματα κατά τη διαχείριση της σύμβασης. Άρα, εάν εξομοιώναμε σήμερα όλους τους υπουργούς μέχρι σήμερα με τον Άκη Τζοχατζόπουλο για προανακριτική, επειδή κύριοι συνάδελφοι, προανακριτική είναι για τα πρόσωπα, δεν είναι για τα πράγματα όπως είναι η εξεταστική που μπορεί να ελέγξει όλους μας και ζητήσαμε πρώτοι εμείς και εγώ ίδιος προσωπικά και ζήτησα και στην Επιτροπή Εξοπλισμού να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πριν καν έρθει η δικογραφία Εξεταστική, ώστε αν προκύψουν ενδείξεις να προχωρήσουμε στην καταπρόσωπον ψηφοφορία σε κάλπη για την προανακριτική. Και εγώ σας ερωτώ, με τα δεδομένα κύριε Καρατζαφέρη που έχει σήμερα η δικογραφία και με τα δεδομένα που κι εσείς γνωρίζετε, εάν στηθεί κάλπη προανακριτική για τον Τζοχατζόπουλο Παπαντονίου με Μαράκη Σπηλιωτόπουλο Βενζέλο, με τα στοιχεία που υπάρχουν, θα πάτε σε προανακριτική ή θα πρέπει να αποδεχθείτε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική για όλους και προανακριτική για τον Άκη? Ποιος τα κάνει πλακάκια και ποια πρόταση έχει συγκάλυψη? Διότι εάν δεν ψηφιστούν για προανακριτική οι υπόλοιποι συνάδελφοι, τότε η Βουλή δεν μπορεί να επανέλθει, τότε κουκουλώθηκε το θέμα. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε εξεταστική και εφόσον προκύψουν οι αναγκαίες ενδείξεις, να προχωρήσουμε ονομαστικά με τις ενδείξεις που θα υπάρχουν. Αλλά προσέξτε, στο όνομα του ότι είναι γαλαζοπράσινο, στο όνομα του λαϊκισμού, ξεχνάει ο κύριος Καρατζαφέρης ότι μου κατέθεσαν ερωτήσεις βουλευτές του ΛΑΟΣ και με επέκριναν και με ήλεγχαν γιατί δεν παρέλαβα τα υποβρύχια και το 8 και το 9. Και μου κατέθεσαν ερωτήσεις γιατί δεν παραγγέλνω και τις τορπίλες των συγκεκριμένων υποβρυχίων που ήδη δεν είχα παραλάβει. Και εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δημοσιοποιώ ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας πω
ότι όταν ο κύριος Καρατζαφέρης με επισκέφθηκε στο Πεντάγωνο ως αρχηγός κόμματος και τον δέχθηκα ως όφυλα και ήμασταν οι δυο μας, μου είπε να παραλάβω τα υποβρύχια. Και του είπα ότι αυτό δεν γίνεται. Και έβαλε και τους βουλευτές του να μου κάνουν ερωτήσεις. Και μου είπε να παραγγείλω και τις τορπίλες για τα υποβρύχια που θα παρελάμβανα. Μα εάν είχα παραλάβει τα υποβρύχια, τότε πώς θα υπήρχε το σκάνδαλο για το οποίο σήμερα θέλει να στηθεί προανακριτική και για μας? Αφού λέει ότι πληρώθηκε μίζα το 7 και αφού μέσα στην δικογραφία αναφέρεται πώς δόθηκαν αυτά τα χρήματα το 7 και αναφέρθηκε και σε ποιους πήγαν τα χρήματα. Κύριε Μημερέκη. Το αναφέρει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το αναφέρει πού πήγαν τα χρήματα το 7. Τι σημασία έχει λοιπόν ποιος ήταν υπουργός, αλλά ποιος τα πήρε έχει σημασία. Και γράφει η δικογραφία ότι τα πήραν αυτοί που είχαν κάνει τη σύμβαση ως σύμβουλοι και πληρώθηκαν και το 2000 και το 2002 και μπορεί να πληρώνονται ακόμα και σήμερα. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία πότε δόθηκαν, σημασία έχει σε ποιους δόθηκαν. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ πρέπει να σας πω ότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ εξεταστική και ζητώ να εξεταστώ. Όπως και ο κύριος Πιλιωτόπουλος. Διότι εμείς δεν παραγγείλαμε, δεν παραλάβαμε, δεν πληρώσαμε, αρνήθηκα να τους δω όλους αυτούς τους οποίους και ο νύνιος υπουργός και ο κύριος Παπαντονίου και ο κύριος Τσοχατζόπουλος τους είδαν, συναλλάγησαν, έκαναν πληρωμές, προχώρησαν όλα τα θέματα και γνωρίζει το Πανελλήνιο αλλά και οι συνάδελφοί μου όλοι στο εξωτερικό ότι ο Έλληνας υπουργός αρνήθηκε να παραλάβει τα υποβρύχια. Για πρώτη φορά γινόταν αυτό στην ιστορία των εξοπλισμών. Γιατί μέχρι τότε τα συναλλακτικά ήθη ήταν να παραλάβουμε και μετά να επιδιορθωθούν. Και υπάρχουν γραπτά κείμενα που λέει δεν παραλαμβάνουμε αν δεν επιδιορθωθούν. Κατά συνέπεια αισθάνομαι ότι άσκησα το καθήκον μου, αισθάνομαι με πολύ καθαρό το κεφάλι και θέλω να εξεταστώ από επιτροπή για να αποδείξω πόσο συκοφάντες είναι όλοι όσοι θέλουν να σπηλώσουν τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά και τον κύριο Πιλιωτόπουλο. Σας ευχαριστώ.